Λοιπόν, κύριε Καμένε, καλημέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος, εκ μέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ποια είναι η θέση σας για το Σκοπιανό? Καλημέρα και χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά, κύριε Καμένε. Η θέση μας, όπως έχει εκφραστεί από τον πρόεδρο στη Βουλή, από τον Πάνο τον Καμένο, είναι σαφής ότι δεν θα δεχτούμε κάποιο προσδιορισμό στο όνομα των Σκοπίων την επόμενη μέρα της διαπραγμάτευσης, με προσδιορισμό με τον όρο Μακεδονία σε κάποια από τα συνθετικά του, σαν επιθετικό προσδιορισμό ή γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Αυτή είναι σαφή η θέση και νομίζω ήταν σαφή ανέκαθεν. Αν αλλάξει εκείνος, εσείς θα επιμείνετε? Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Ως Δημήτρης Καμένος. Ναι. Ως Δημήτρης Καμένος. Ναι, ναι. Θα επιμείνω, διότι νομίζω ότι έχουμε τώρα το ισχυρό χαρτί στα χέρια μας με την καινούργια κυβέρνηση των Σκοπίων. Δεν υπάρχει για μένα προσωπικά εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία μπορεί ανά πάση στιγμή να ξαναφτιάξει βιβλία με τη Θεσσαλονίκη στους χάρτες της, να φτιάξει πάλι αεροδρόμιο Μακεδονία και το Μεγαλέξανδρο. Δεν είναι μια ευκαιρία όμως, δεδομένου ότι άλλαξαν τα Σκόπια και από ό,τι φαίνεται ότι και αυτοί επιθυμούν να μας προσεγγίσουν. Θα μπορούσαν. Δεν έχουν καμία σχέση τόσο η σημερινή πολιτική σκηνή με τον Γκρούευσκι. Έτσι φαίνεται οπωσδήποτε. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο, επειδή είναι ένα κράτος το οποίο στηρίζεται οικονομικά από την Ελλάδα και από τους Αμερικάνους, από τη βάση που υπάρχει εκεί πέρα, και από τους Αλβανούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αλβανόφωνοι μέσα στα Σκόπια, νομίζω υπάρχει ένα ρίσκο πάντοτε το να τους εμπιστευτείς πολιτικά στο ότι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Θα μου πει κάποιος, και το έχω συναντήσει έξω που βγαίνω βόλτες, και μου λένε: φοβάστε τώρα όλη η Ελλάδα τα Σκόπια, και αυτό το λένε ανέκαθεν. Ναι. Ένα κράτος το οποίο κρατήδιο, το οποίο στηρίζεται οικονομικά την Ελλάδα, και τέλος πάντων. Λέω: δεν είναι θέμα αν φοβάσαι ένα κράτος μικρό ή αν θέλετε στρατιωτικά αδύναμο ή οτιδήποτε να έχεις ένα πρόβλημα στα σύνορά σου. Είναι όμως ένα θέμα αρχής κατά πόσο στον παγκόσμιο χάρτη θα υπάρχει ο όρος Μακεδονία, ο οποίος θα αυτοπροσδιορίζεται κάποιος, ο οποίος οι ίδιοι οι ιστορικοί του λένε δεν έχει καμία σχέση με τον Μεγαλέξανδρο. Άρα, για ποιο λόγο να το δεχτώ αυτή τη στιγμή που έχω διαπραγματευτικά το πάνω χέρι? Και θα μπορούσα να μην το δεχτώ. Και δεν θα πρέπει να το δεχτώ, και στο κάτω-κάτω, σε κάθε διαπραγμάτευση, πρέπει να ξέρουμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε, σε εισαγωγικά και τα δύο. Οπωσδήποτε δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες διαπραγμάτευσης και δεν θα έπρεπε σε αυτή τη φάση να γνωρίζουμε. Διαφωνώ με πολλούς συναδέλφους που λένε δεν γνωρίζουν. Είναι σε υψηλό επίπεδο διαπραγματεύσεις, είναι στρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα βαριά. Και εδώ θα θέσω και το άλλο θέμα. Εγώ επίσης διαφωνώ με την φιλοτουρκική, αν θέλετε, στρατηγική λίγο τη κυβέρνηση με τον Ερντογάν. Ναι, μισό λεπτό, δηλαδή, σας παρακαλώ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και με το Ισραήλ, με θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθω. Λοιπόν, συνεχίζω με τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Καμένο, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε, να θίξετε και όλα αυτά τα ανοίγματα, τα λέτε τα φιλοτουρκικά. Και εκεί υπάρχει μια διαφωνία από την δική σας πλευρά. Η άποψή μου είναι ότι τα γεωπολιτικά και τη εξωτερική πολιτική είναι πολυσύνθετα ζητήματα, δεν είναι απλά ζητήματα. Δεν θέλω να προσβάλλω την εκπομπή σου, άρα σε καμία περίπτωση, αλλά δεν συζητιώνται στο γόνατο. Αλλά πρέπει όμως να κάνουμε και κάποιες νήξεις. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε από την κυβέρνηση, την οποία έχω διαφωνήσει δημόσια, μία φιλοτουρκική στροφή. Κάποιος θα μπορέσει να πει: ναι, είναι φίλοι, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, το κατανοώ. Να πω ότι χτες ο Τούρκος πήρε από την Νορβηγία γεωτρύπανο και το πηγαίνει στην ΑΟΣ που έχει κηρύξει. Η Τουρκία εννοείται όταν λέει το Τούρκο. Όταν λέμε όταν λέει το Τούρκο. Η Τουρκία παρήγγειλε έναν Αμερικάνο. Από το Σικάγο, η Θεία. Λοιπόν, ο θείος από την Τουρκία έχει πάρει ένα γεωτρύπανο από την Νορβηγία και το πηγαίνει να ξεκινήσει να τρυπάει, είναι η πρόθεσή του, στην ΑΟΣ που έχει κηρύξει η Κύπρος, η Δημοκρατία της Κύπρου που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ίδια ΑΟΣ την οποία έχει πάρει και η Έννη Ιταλική και έχει ξεκινάει αύριο να τρυπάει. Αυτά. Τι σημαίνει για εσάς αυτό? Εχθρική ενέργεια. Μάλιστα. Διότι ο κύριος Αναστασιάδης, σαφέστατα και πιθανόν να μην το ξέρει ο κόσμος, ότι μέσα στα έσοδα από το φυσικό αέριο και οτιδήποτε ποσότητα των γονανθράκων βρει, έχει προβλέψει τον προϋπολογισμό του, νομίζω το 25% να πηγαίνει στα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Αυτό μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Το έχει προβλέψει ο κύριος Αναστασιάδης και πολύ σωστά και πολύ δίκαια. Δεν του το δίνει, αλλά θα αφήσει το έσοδο σε μια γωνία. Άρα λέω εδώ ότι μια φιλοτουρκική πολιτική με το μουφτή, με την εκλογή μουφτή από τη βάση. Ο Τούρκος αυτή τη στιγμή, μάλλον ο φίλος ο Τούρκος, ο κύριος Ερντογάν, παραγγέλνει S400. Διαβάσαμε ότι παραδόθησαν 4 συστοιχίες. Μπορεί να είναι 2. 2,5 δις δολάρια. Δηλαδή πηγαίνει ανάποδα απέναντι στον Αμερικάνο. Σωστά. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Πρέπει καλούμε να αποφασίσουμε. Εδώ τον κύριο Ερντογάν, τον καλέσαμε εδώ. Τον καλέσαμε. Σας, τον κάλεσε. Τον καλέσαμε. Ναι. Νομίζω ότι είπε εδώ ο κύριος Ερντογάν και το βίντεο που παίχθηκε και το ευτυχώς που βγήκε και είδαμε ότι μίλησε για τη Μεγάλη Τουρκία και την πατρίδα όλων μας που έλεγε στα παιδιά, φάνηκαν ξεκάθαρα οι θέσεις του οποίες δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε φιλοτουρκική στρατηγική εξωτερική. Την κυβέρνηση τη στηρίζετε, κύριε Καμένε. Σηκώνετε το χέρι σας. Δηλαδή, όχι, εγώ το κατέβασα. Ο προϋπολογισμό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Θα τα πούμε άλλη φορά, αν θέλει να έρθω να πούμε για τα οικονομικά και για τα μνημόνια. Αλλά τα εθνικά είναι εντελώς διαφορετικά. Και να πω εδώ πέρα, εγώ το συνδυάζω με την ψήφο στον ΟΗΕ για την Ιερουσαλήμ.
όπου είχαμε 9 ναι, μέσα στα 9 ναι ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και κάποιες χώρες, κάποια νησιά του Ειρηνικού, είχαμε 35 αποχές, 128 όχι. Εμείς είμαστε στο όχι. Εγώ προβληματίζομαι για το όχι. Στο όλο τόξο, το αμυντικό, το δόγμα που έχουμε τώρα, Ισραήλ, Κύπρος, Θεσσαλία. Είστε υπέρ να πάει η πρεσβεία. Είμαι σκεπτικός. Ναι, ναι, να γίνει πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ. Εγώ, δηλαδή, η θέση σας ποια είναι? Να γίνει η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα. Θα έλεγα να το σκεφτούμε και σε αυτή τη φάση να είμαστε στην αποχή και όχι στο όχι. Ωραία, πρέπει να δούμε συνολικά την όλη μας στάση. Συνδυαστικά, επειδή βλέπω ότι λέτε ναι, πράγματι τα γεωστατηγικά δεν συζητώνται έτσι, είναι δύσκολα θέματα, καμία αντίρρηση. Για τους Ρουβίκονες που επιτέθηκαν στην Ισραηλινή πρεσβεία, τι έχετε να πείτε, μια που παίζετε, μου λέτε, μετά το Ελληνικό Υπουργείο Αμήνης, επιτέθηκαν στο κτίριο, δηλαδή πέταξαν βογές στο κτίριο της Ισραηλινής πρεσβείας. Έχω πει δημόσια πάλι και πάλι κατηγορούμε μια μόνιμα ότι είμαι σιριζοφάγος, ότι δεν είναι ακτιβιστική οργάνωση. Έχω δεχτεί επιθέσεις γι' αυτό, ότι δεν είναι καθόλου ακτιβιστική οργάνωση. Από τη στιγμή που πηγαίνει στο γραφείο ενός γιατρού, ο οποίος μπορεί να έχει κάνει το δίπεδο και τον απειλεί να του σπάσει το κεφάλι, δεν είναι ακτιβισμός. Όταν μπαίνει στην Ισπανική πρεσβεία και επιτίθεσαι μετά στον Ισπανό πρέσβη που σου λέει ρε παιδιά, τι κάνετε, και του λες ότι επεμβαίνει στα δημόσια της Ελλάδος, πάλι δεν είναι σωστό. Και δυστυχώς φαίνεται εδώ πέρα. Τι οργάνωση είναι, αν δεν είναι ακτιβιστές? Είναι μια οργάνωση η οποία χρησιμοποιεί τον ακτιβισμό, χρησιμοποιεί αυτό το αλληλέγγυο, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, τέλος πάντων, ούτε σαν έννοια ούτε σαν δράση, για να επιτύχει κάποιους σκοπούς, πιθανόν πολιτικούς. Όπως είπαμε κάποια στιγμή, ότι μπορεί να κατέβουν και στην πολιτική. Συζητιέται, το διαβάζω. Άρα προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι του κόσμου, όπως είναι πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν που να πατήσουν. Εδώ περιμένουμε και το Σόρα, λένε, να κατέβει. Δηλαδή, εγώ θα τους έλεγα. Τον Σόρα, με την επιχειρηματολογία σας, βέβαια, τους βοηθήσατε όλους σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, όλο αυτόν τον κόσμο του δώσατε διεξόδους. Προς Σόρα, προς Ρουβίκονες, με αυτά που έχετε πει, κύριε. Ναι, υπάρχουν πολλά και προβλήματα. Και ατομικούς και προσωπικούς και για το επαχθές χρέος που είπατε, μην τα μπλέξουμε όλα. Ως κοινοβουλευτική ομάδα, το χρέος πριν να το αλλάξει από τις αγορές στους Ευρωπαίους φορολογούμενους ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά τελείωσε το θέμα επαχθούς και δεχθούς χρέους, διότι είναι το λέγατε μέχρι γυρισμένο. Το λέγατε μέχρι το 2015. Καλά. Έχω άλλες δύο ερωτήσεις. Θα σας καλέσω να τα κουβεντιάσουμε. Ο Ρουβίκονας είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί και για μένα δεν μου αρέσει να αλλάζουμε τακτική. Να λέω θα τους συλλάβω όταν επεσβαίνει η Ισραηλινή πρεσβεία. Όταν μπήκαν στο Υπουργείο Άμυνας που έχουμε το βίντεο όλων των άνθρωπων, τα πρόσωπά τους, γιατί τους συλλάβαν? Ναι. Τελευταίο θέμα. Είναι λάθος εικόνα, έτσι, για την ασφάλεια γενικότερα που αισθάνεται ο πολίτης. Ναι. Για το θέμα σε ΣΕΚΑΠ, τι έχετε να πείτε? Τι γίνεται τώρα? Θέλω να κλείσω, γιατί έχω και ένα ερώτημα εδώ. Μου λένε, πες μας τι λες, πες μας τη θέση σου για τους εργαζόμενους της ΣΕΚΑΠ. Ότι κινδυνεύουν. Έχει πάρει ένα πρόστιμο 38 εκατομμύρια. Φέρατε μια τροπολογία νύχτα, σας πήρανε στην είδηση ότι σας πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, που λέμε. Λοιπόν, ήταν μάλλον λάθος γραμμένη, πώς τη λένε, δεν είχε ανατρομική ισχύ αυτή η τροπολογία. Ναι. Τώρα λοιπόν, εξ ονόματος αυτού του προστίμου των 38 εκατομμυρίων, λέει κλείνω τη ΣΕΚΑΠ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι στρατηγικός σας επενδυτής ο κύριος Σαββίδης. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δίνει δουλειά στην Ελλάδα είναι επενδυτής και πρέπει να έρχεται, αρκεί να λειτουργεί μέσα στα όρια της νομιμότητας. Από τη στιγμή που υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα και ένα εφετείο τελεσίδικα που αποφασίζει ότι, για παράδειγμα, το πρόστιμο αυτό δεν θα πρέπει να διαγραφεί, αλλά θα πρέπει να καταλογιστεί, ο επιχειρηματίας και οι εργαζόμενοι και όλοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε τους εργαζόμενους. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει και ο επιχειρηματίας να γνωρίζει ότι όταν πήρε την εταιρεία και έκανε το due diligence που λέμε στο χωριό μου, νομικό και οικονομικό, ότι θα είχε βρει αν υπάρχει πρόστιμο και θα είχε πάρει ένα ρίσκο. Δεν θυμάμαι ότι οι Ινδοί που είχαν έρθει πριν, διότι εγώ ιδιώτευα τότε, είχαν κάνει έλεγχο, είχαν βρει όλα αυτά. Και ο κύριος Σαββίδης τα γνώριζε. Αλλά δεν μπορείς να ελπίζεις κάποια στιγμή ότι δεν θα σου καταλογιστεί κάτι για να είναι βιώσιμη επιχείρηση στην οποία επενδύεις, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι σου. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνεις με το μαχαίρι και με το καρπούζι και να λες θα το φάω όλο και αν δεν βρω κουκούτσια και αν δεν πνιγώ. Εάν έχει κουκούτσια μέσα, πιθανόν και να πνιγείς. Είναι τέρος του Μαξίμου πάντως, δηλαδή στρατηγικός, δηλαδή εννοώ επιχειρηματικός τέρος. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Γνωρίζω όμως ότι θα πρέπει να το δούμε με προσοχή και να μην κλείσει η επιχείρηση. Διότι ο νομός θα έχει πρόβλημα ανεργίας. Και θα πρέπει να το δούμε λίγο συνολικότερο το ζήτημα. Θα σας καλέσω για τα οικονομικά, κύριε Καμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλετε, καλή χρονιά εύχομαι. Καλή χρονιά. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.